ειδής πειραζόμενος σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Πειράζεται δέκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν, καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση σε σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος, ταχύσεις τον ακούει, βραδύσεις τον αλλαλεί, βραδύσεις την οργή. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντες πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απαντώντες σε αυτούς, διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως μοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε εαυτόν και ανεχώρησε και αυτής ελισμόνης ο ποιος ήτο. Ως της όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, αυτός γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων άλλα εκτελεστής έργου, ούτω θέλει είστε μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρασκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτού και να φυλάτει αυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Αμήν. Η Εκκλησία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους θρήσκους. Τι θα πει θρήσκους, θρησκευόμενους, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το θέλημα του Θεού, για την αλήθεια που εκφράζεται, για την αλήθεια που εκφράζει ο λόγος του Θεού και αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, για το φόβο του Θεού και γενικά για τη ζωή του να στέκεται έτσι ώστε να ευαρεστεί τον Πατέρα. Και υπάρχει θρησκεία ματαία, αλλά και υπάρχει και θρησκεία καθαρά και αμίαντος. Η θρησκεία είναι η σχέση του εσωτερικού ανθρώπου με το Θεό, αλλά και η επίδραση του εσωτερικού ανθρώπου στον εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη, λέει η Γραφή, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Δηλαδή μιλάμε και εκφράζεται ο εξωτερικός άνθρωπος από αυτά που φιλοξενεί μέσα του ο εσωτερικός άνθρωπος. Αλλά αυτά που φιλοξενεί μέσα του ο εσωτερικός άνθρωπος δεν εκφράζονται μόνο με τα λόγια, αλλά και με τις κινήσεις, αλλά και με τον ντύσιμο, αλλά και με την ακοή, τι ακούς, πώς ακούς. Εκφράζεται δηλαδή ο εσωτερικός άνθρωπος με τον εξωτερικό άνθρωπο. Είναι αλληλένδετη. Γι' αυτό και θα πρέπει ο εσωτερικός άνθρωπος να ελέγχει τον εξωτερικό άνθρωπο και να ελέγχεται από τον εξωτερικό άνθρωπο. Είναι δύο τελείως χαρακτήρες, δύο τελείως άνθρωποι ο κάθε ένας από μας. Για να καταλάβουμε εάν η θρησκεία μας είναι ματαία, μας έχει δώσει ο Θεός ένα ωραίο χαρακτηριστικό και έτσι συνηθίζει ο Θεός να εργάζεται. Για να καταλάβω την αρρώστια μου δίνει τον πυρετό. Για να καταλάβω την άλλη αρρώστια μου δίνει το βήχα. Για να καταλάβω την άλλη αρρώστια μου δίνει κάποιο πόνο. Και από τα συμπτώματα ο γιατρός καταλαβαίνει ποια είναι η αρρώστια μου. Και μάλιστα ποια είναι η αρρώστια του σώματος μεν, αλλά που δεν φαίνεται από τα συμπτώματα. Γι' αυτό και την ασθένεια του εσωτερικού ανθρώπου, την ασθένεια του εσωτερικού μας ανθρώπου, θα την συμπτώματα που εμφανίζονται στον εξωτερικό άνθρωπο. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που έχει ματαία θρησκεία? Τι σημαίνει? Λατρεύει το Θεό, δοξάζει το Θεό, να το πω λίγο απλά, εκπληρώνει τα καθήκοντά του, τα θρησκευτικά, βγαίνει στην εκκλησία, λαμβάνει μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, διαβάζει τη γραφή,
προσεύχεται ακόμη και προσεύχεται και περισσότερες ώρες, κάποιες φορές προσεύχεται για τους άλλους ανθρώπους, κάνει όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα όπως τα ακούει μέσα στην εκκλησία, αλλά αυτό δεν τον δικαιώνει, γιατί μπορεί η θρησκεία του να είναι ματαία. Δηλαδή τζάμπα να τα κάνει όλα αυτά, τα πει ματαία, τζάμπα. Τζάμπα έρχεται στην εκκλησία, τζάμπα προσεύχεται, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί κάτι συμβαίνει στον εσωτερικό άνθρωπο. Και το σύμπτωμα για να καταλάβω εάν η θρησκεία του εσωτερικού μου ανθρώπου είναι ματαία, λέγει ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Πώς θα καταλάβω δηλαδή αν είναι ματαία η θρησκεία μου? Όταν δεν μπορώ να κάνω κουμάντο στη γλώσσα μου. Όταν η γλώσσα μου λέει πράγματα που δεν θέλω να πω. Και πιστεύω ότι όλοι έχουμε πέσει σε τέτοιες καταστάσεις. Όλοι έχουμε πει κάποιες φορές, τι ήταν αυτό που είπα, τι ήταν αυτό που μου ξέφυγε. Αυτό βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς. Αλλά και το άλλο, και απατά την καρδιά του. Τι σημαίνει απατά την καρδία αυτού? Την κοροϊδεύει. Όχι η καρδιά κοροϊδεύει τον άνθρωπο που είναι απατηλή και υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά ο άνθρωπος την καρδιά του την απατά, τον κατακρίνει η καρδιά του και τι λέει, λάθος κάνεις. Γιατί η καρδιά μας έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, μας κατακρίνει όταν δεν περπατάμε καλά. Ακόμη και η συνείδησή μας μας κατακρίνει. Τι σημαίνει μας κατακρίνει η καρδιά μας? Σημαίνει ότι είπα κάτι, σκέφτηκα κάτι, έκανα κάτι και έρχεται ο έλεγχος. Από ποιο μέρος του εσωτερικού ανθρώπου έρχεται ο έλεγχος? Από την καρδιά, από την επιθυμία. Και τι λέμε, δεν πειράζει. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, όταν τον κατακρίνει η καρδιά του, λέει δεν πειράζει, πάβει να είναι θρήσκος. Και πώς το λέει η Γραφή? Εάν δεν σε κατακρίνει η καρδιά σου, τότε αυτό αποδεικνύει ότι είσαι εκ της αληθείας και φυλάτης τας εντολάς του και πράττεις τα ευάρεστα εις αυτόν. Γι' αυτό ό,τι αν ζητάς από τον Πατέρα τον Ουράνιο θα σου απαντάει. Εάν όμως σε κατακρίνει η καρδιά σου, τότε ή ελέγχεσαι, μετανοείς και πάβει να σε κατακρίνει και σώζεσαι, ή την απατάς. Λάθος κάνεις καρδιά μου. Και μπορεί να μην το λέμε έτσι ακριβώς, αλλά πετάμε στην άκρη τον έλεγχο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί όταν αναγεννόμεθα ο Θεός μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας. Αλλά όταν βαφτιζόμεθα με Πνεύμα Άγιο και πληρούμεθα, το Πνεύμα το Άγιο βγαίνει από την κοιλία μας. Μέσα στην καρδιά μας είναι το Πνεύμα το Άγιο και κράζει Αβά ο Πατήρ. Όταν λοιπόν η καρδιά του αναγεννημένου ανθρώπου που είναι αλλαγμένη και δεν είναι πια σκληρή, είναι σάρκινη, απαλή και τρυφερή, σε ελέγχει, άμεσα ο θρήσκος μετανοεί. Επιστρέφει, τακτοποιείται και πάβει να τον ελέγχει. Αν όμως αντί να υπακούσεις τον έλεγχο της καρδιάς του ο αναγεννημένος άνθρωπος, απατάει την καρδιά του, πάψε μη μιλάς, έτσι είναι τα πράγματα, όπως σου λέω εγώ, τότε η θρησκεία αυτού είναι ματαία. Όλος δηλαδή ο κόπος που καταβάλει στη λατρεία του Θεού είναι μάταιος, είναι τζάμπα, χωρίς αντίκρισμα. Μάλιστα ο Ισαΐας τι λέει? Μισώ τις προσφορές σας και τις θυσίες σας, μισώ τις ευχές σας, μισώ. Γιατί απατάει ο άνθρωπος την καρδιά του και δεν κάνει ό,τι ο Θεός ελέγχει μέσα από την καρδιά, αλλά κάνει ό,τι αυτός καταλαβαίνει. Δύο λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να μην μπορεί να χαλινώσει τη γλώσσα του και να μιλάει η γλώσσα χωρίς να μπορείς να την ελέγξεις. Να θέλει να πει, και μάλιστα παρακάτω λέει ότι
Είναι πολύ δύσκολο, μόνο τέλειος σανίρ είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα και μέσα από τη γλώσσα όλο το σώμα. Ματέα λοιπόν η θρησκεία του ανθρώπου είναι, μάταιος ο κόπος, τζάμπα ο κόπος, όταν δεν μπορείς να χαλινώσεις τη γλώσσα σου και όταν σε απατάς, όχι σε απατάει, γιατί αυτό είναι το πιο σύνηθες. Εσύ απατάς την καρδιά σου, λέγοντας δεν πειράζει. Δεν πειράζει για το ένα, δεν πειράζει για το άλλο, δεν πειράζει για το άλλο και γίνεσαι ένας χριστιανός που δεν έχει σχέση με το Θεό όμως. Αντιθέτως, θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός, ποιος ποια είναι. Πάλι έχει χαρακτηριστικά για να κατανοήσουμε. Να έχεις την επιθυμία να επισκέπτεσαι. Τι σημαίνει να επισκέπτεσαι? Να πηγαίνεις σε αυτούς, ναι, αλλά όχι αυτό. Πηγαίνεις να τους λες γεια σου, τι κάνεις, χαίρετε, φεύγω, αντίο. Αλλά να ασχολείσαι. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις που είναι ανάγκη, αλλά να ασχολείσαι με τα ορφανά και τις χείρες. Πού? Στη θλίψη τους. Όχι με τους μεγάλους και με τις σπουδαίους, αλλά με τους αδύναμους στις θλίψεις τους. Και αυτό όχι να γίνεται με νόμο. Πρέπει να πάω σε αυτόν, πρέπει να πάω σε εκείνον. Όχι έτσι. Να βγαίνει μέσα από την επιθυμία πάλι της καρδιάς, ώστε να μην απατάς την καρδιά σου, αλλά και να μην σε απατάει η καρδιά σου. Να βγαίνει από μέσα, να είναι δηλαδή μέσα από τον εσωτερικό άνθρωπο. Πρέπει να βοηθήσω, πρέπει να παρηγορήσω, πρέπει να ενισχύσω, πρέπει να στηρίξω στη θλίψη τους, τους αδυνάτους και τους ελάχιστους. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι να φυλάτει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Κοσμικές επιθυμίες, αδελφοί, είναι ένα φοβερό χαρακτηριστικό που μπαίνει στην καρδιά του πιστού και τα αποτέλεσματα είναι άμεσα και τραγικά. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, τι αγαπάω τον κόσμο, και τα εν το κόσμο, δηλαδή και αυτά που κάνει ο κόσμος, γιατί μπορώ να αγαπάω τον κόσμο και να μην το έχω καταλάβει, αλλά όταν αγαπάω αυτά που κάνει ο κόσμος, τότε το καταλαβαίνω και δεν διατηρώ αμίαντο τον εαυτό μου από τον κόσμο, αντιθέτως τον αφήνω και μολύνεται, μιένεται. Αμίαντο σημαίνει χωρίς μίασμα, μιένεται, βρωμίζει. Και επαναλαμβάνω, η Γραφή είναι απόλυτη σε αυτό. Όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα εν το κόσμο που είναι αντιληπτό, σε αυτόν δεν υπάρχει πια η αγάπη του Θεού Πατρός. Και αν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού Πατρός που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, τότε η ελπίδα μας δεν είναι βεβαία, δεν είναι ασφαλής. Θα μας κατεσχύνει. Θυμηθείτε τι λέει. Η θλίψης εργάζεται δοκιμή. Υπομονή. Η υπομονή δοκιμή. Η δοκιμή ελπίδα. Και η ελπίδα δεν μας κατασκήνει, διότι η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας. Εάν η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας, γιατί δεν φυλάττουμε τον εαυτό μας αμίαντο από τον κόσμο, τότε η ελπίδα που έχουμε θα μας κατεσχύνει. Και είναι φοβερό να ελπίζεις επιματέω και να μην ξέρεις γιατί, ενώ ελπίζεις τον Κύριο και μόνο στον Κύριο, δεν είσαι ευλογημένος. Τη στιγμή που η Γραφή λέει και δεν δύναται να αναιρεθεί. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο και μοιάζει με δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων και το φύλωμά του δε θάλει και φέρνει τον καρπό αυτού στον καιρό του και ό,τι αν πράττει θα ευωδώνεται. Αυτή είναι η ελπίδα, η βεβαία και η ασφαλής που δεν κατεσχύνει. Αλλά η ελπίδα που δεν κατεσχύνει είναι όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού Πατρός εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά μας και υπάρχει η αγάπη του Θεού εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου όταν φυλάττουμε τον εαυτό μας αμίαντο, αμόλυντο, χωρίς μολυσμό από τον κόσμο.
Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, κάθε φορά και αυτή τη στιγμή ακόμη, ξέρουμε ποιος από εμάς είναι θρήσκος με καθαρά και αμίαντο ενώπιον του Θεού θρησκεία, ή ποιος από εμάς έχει θρησκεία ματαία. Και επαναλαμβάνω, για να το καταλάβουμε καλά, ματαία θρησκεία σημαίνει τζάμπα. Ό,τι κάνεις για το Χριστό πάει τζάμπα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μα κανένα αποτέλεσμα. Και αρχίζουν τα παράπονα, γιατί η ελπίδα μας δεν μας βγαίνει. Προσευχόμαστε, ελπίζουμε στον Κύριο και δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Και φτάνουμε μέχρι να τα βάλουμε με το Θεό, να σκανδαλιστούμε με το Θεό, να λέμε ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτα για μας. Τίποτα για μας δεν έχει κάνει. Αλλά δεν ρωτάμε γιατί ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν ρωτάμε γιατί δεν ενεργείται στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού, που ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων σαν Λόγος Θεού καθώς είναι. Δεν φταίει ο Θεός. Εμείς πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού για να μένουμε στο Λόγο του Θεού και να ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας καθώς πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτός είναι ο θρήσκος και ο μη θρήσκος, με καθαρά και αγία θρησκεία και με ματαία θρησκεία. Όμως, εκτός από τις δικές μας σκέψεις, μελέτη και αποφάσεις, υπάρχει και ο διάβολος και ο σατανάς, που η δουλειά του είναι να σε γκρεμίσει. Η δουλειά του είναι να πειράζει, είναι ο πειράζων. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο διάβολος έχει συγκεκριμένες μεθοδίες πάντοτε, αλλά θα δούμε και τις συγκεκριμένες μεθοδίες σήμερα, τις έσχατες ημέρες. Οι μεθοδίες του διαβόλου ποιες είναι? Προκαλεί και δελεάζει. Όλο πρόκληση είναι. Χυδαία πολλές φορές. Κρυφά χυδαία άλλες φορές. Εντελώς και καλυμμένη άλλες φορές. Ο δελεασμός το ίδιο. Και δελεασμός και πρόκλησης είναι σε κάθε μέλος της ύπαρξής μας. Και στο σώμα μας μας δελεάζει με τις αρκικές επιθυμίες, και στην ψυχή μας μας δελεάζει με τις επιθυμίες μας, και στο πνεύμα μας μας δελεάζει με την υπερηφάνεια μας. Αλλά όχι μόνο μας δελεάζει, δεύτερον μας τρομοκρατεί, μας απειλεί, είναι τρομοκράτης, αρχιτρομοκράτης. Όλοι αυτοί οι τρομοκράτες που υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα και πάντα υπήρχαν, είναι όργανα του διαβόλου, οι οποίοι βρίσκουν πολλές φορές πολύ δικαιολογημένα επιχειρήματα για να γίνουν τρομοκράτες. Και λέω, επαναλαμβάνω, δικαιολογημένα επιχειρήματα, αλλά το ότι έχουν δικαιολογημένα επιχειρήματα δεν τους δικαιολογεί να τρομοκρατούν ανθρώπους, και μάλιστα που δεν έχουν σχέση με αυτό. Ο διάβολος είναι ο τρομοκράτης, ο διάβολος είναι που σε εφευρίζει. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σπουδαίο. Αν δεν πεις ψέματα θα σε απολύσω, δεν μου κάνεις. Ο διάβολος είναι αυτός που πειράζει τον άνθρωπο για να πει ψέματα και να χάσει την ψυχή του, τρομοκρατώντας τον. Το άλλο είναι κατηγορεί. Σε αυτό είναι μάστορας. Ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Τι θα πει κατηγορεί? Κατηγορεί το Θεό στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στο Θεό, και ιδιαιτέρως τον έναν στον άλλον. Και έρχεται λοιπόν μια πληροφορία για εκείνον που είναι ψεύτικη. Την ακούς, την πιστεύεις και χαλάει η καρδιά σου. Δηλαδή το μασκαρά, και είναι ψέματα. Περισσότερες κατηγόριες, αδελφοί, που υπάρχουν είναι ψεύτικες. Ο αδελφός ο Λουίς έλεγε κάτι που πάντοτε το αγαπούσα και το συμφωνούσα και δόξαζα το Θεό που το είχα ακούσει. Από τότε μπήκα στην εκκλησία. Ό,τι ακούω δεν πιστεύω τίποτα. Και ό,τι βλέπω πιστεύω τα μισά. Γιατί είναι πολύ πονηρός ο διάβολος. Θέλει να σου κατηγορήσει τον αδελφό που μπορεί να είναι και άγιος. Θέλει να στον κατηγορήσει, πρέπει να σου χαλάσει τη συνείδησή σου γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Φυλάσσεται. Δεν ακούει κατηγορίες. Όταν λέει μάλιστα
κατηγόρια εναντίον πρεσβυτέρου, μη δέχεσαι παρά μόνο με 2 ή 3 μάρτυρες ειλικρινείς που το βεβαιώνουν. Αλλά και καμία κατηγορία μη δέχεσαι. Γιατί? Γιατί και αληθινή να είναι, η κατηγορία αυτή θα σου χαλάσει την καρδιά σου, και αν αυτός ο άνθρωπος το έκαμε αυτό για τον οποίο κατηγορήθηκε, μετενόησε, ο Θεός το συγχώρεσε, εσύ όμως δεν μπορείς να τα βρεις μαζί του. Γι' αυτό τι θέλει ο Θεός? Να συγχωρούμε όλους, όχι 7 φορές, 490 φορές, 77, για να είμαστε ασφαλείς. Και πάλι απευθύνεται στις επιθυμίες σάρκας, στις επιθυμίες των οφθαλμών και στην αλαζονία του βίου με την κατηγορία. Τέλος είναι το να σε πλανήσει, είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, να σου πει ψέματα, ιδιαίτερα για το Λόγο του Θεού, αλλά και εν γέννη ψέματα. Είναι ψεύτης απ' αρχής. Είναι ο πατήρ του ψεύδους. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν πιστεύουμε τίποτα εκτός από το Λόγο του Θεού. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν εκτός από το Χριστό και το Λόγο του. Όλους τους αγαπάμε, αλλά δεν πιστεύουμε κανέναν. Όχι ότι είμαστε φιλίποπτοι. Όχι, δεν είμαστε αγαθοί, είμαστε. Αλλά η εμπιστοσύνη μας είναι μόνο στο Χριστό. Ιδιαιτέρως εγώ, ξέρετε αδελφοί, πόσο πολύ έχω πλανηθεί όσες φορές έχω ακούσει άνθρωπο να μου κατηγορεί, να μου λέει για άλλον άνθρωπο. 8 φορές στις 10, για να μην πω 9 φορές στις 10, για να μην πω 10 φορές στις 10, είναι λάθος ή ψέματα. Μπορεί να μην λέει ψέματα αυτός που μου το λέει, αλλά να έχει προέλθει από ψεύτικη πληροφορία. Ή μπορεί να μην είναι ψεύτικη πληροφορία, να είναι λάθος. Και έτσι τι κάνω? Κρίνω τον αδελφό μου ακούγοντας ψευδείς απόψεις. Κρίνω, κατακρίνω και καταδικάζω στο τέλος. Ο διάβολος λοιπόν έχει μια ειδικότητα να πειράζει τον άνθρωπο. Όπως είπαμε, με αυτά τα 4 βασικά και άλλα πολλά χαρακτηριστικά που απευθύνεται σε επιθυμίες σαρκός του ανθρώπου, στην επιθυμίες των οφθαλμών και σε επιθυμίες του πνεύματος, στην αλαζονία του βίου. Να δούμε όμως τώρα πώς εργάζεται ο Θεός με πειρασμό στον άνθρωπο. Λέγει ο Λόγος του Θεού: «Μη δεις πειραζόμενος», αφού προηγουμένως είπε ότι κανένας άνθρωπος, όποιος άνθρωπος υπομένει πειρασμό, γιατί δεν μπορείς να μην υποστείς πειρασμό. Αλλά θα πας σαν χαρά, διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα. Νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμό, αντέχει στον πειρασμό, όπως περιγράψαμε, κατηγόρια, πλάνη, δελεασμός, τρομοκρατία, και εκεί πρέπει να αντισταθείς για να φύγει. Όχι να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις για πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα. Να αντισταθείς για να φύγει. Αν δεν αντισταθείς δεν φεύγει. Είπα γιο πίσω μου σατανά, ξέρω ποιος έστειλε να μου πεις αυτά. Να αντιστεκόμαστε όμως. Όποιος λοιπόν υπομείνει πειρασμό θα λάβει το στέφανο της ζωής αφού δοκιμαστεί, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας Αυτόν. Γιατί? Για να αντισταθείς, για να μπορέσεις να αντισταθείς, πρέπει να αγαπάς τον Χριστό, δηλαδή να φυλάτεις τις εντολές του. Τώρα πάμε όμως στον τρόπο που πειράζει ο διάβολος τους ανθρώπους. «Μη δεις πειραζόμενος», σας λέγει, «ότι από Θεού πειράζομαι». Ποτέ μη σκεφτεί κανείς ότι ο Θεός πειράζει τον άνθρωπο. Ποτέ. Ο Θεός ποτέ δεν πειράζει. Ο Θεός τι κάνει? Συγχωρεί, ευλογεί. Τι είναι? Μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αγαθός, παντοδύναμος. Όλα τα καλά έχει ο Θεός. Μόνο καλά έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, γι' αυτό. Κανένας μην πει «ο Θεός με πειράζει». Μην γίνει το τέτοιο πράγμα. «Ο Θεός δεν με βοηθάει», «ο Θεός με ξέχασε», «ο Θεός δεν ασχολείται με μένα», «ο Θεός...» Όχι, αυτά είναι πειρασμοί.
Πειρασμοί του διαβόλου. Ο Θεός αγαπάει, ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, καλό σχέδιο έχει για σένα, είναι, η πρόθεσή του είναι να σε σώσει, να σε ευλογήσει και να σε σώσει. Όλα τα αγαθά έχει ο Θεός. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί από το Θεό. Καταβαίνον από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ούτε σκιά μεταβολής. Κανένας λοιπόν μην πει ότι ο Θεός πειράζει, με πείραξε, πείραξε τον άνθρωπο αυτόν. Αλλά είναι και απείραστος κακών. Κανένας μην πει ότι μπορεί να πειράξει το Θεό. Λέει, μην πειράσεις Κύριον τον Θεό σου, η εντολή. Ο Θεός δεν πειράζεται. Εσύ μην τον πειράξεις. Θεός είναι απείραστος κακών. Και αν πειράξεις το Θεό, εσύ θα βρεις τον πελά σου. Πώς πειράζουμε το Θεό? Με το να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη του, να τον αμφισβητούμε εν γέννη. Είναι φοβερό να αμφισβητείς την αγάπη του, να αμφισβητείς τη δικαιοσύνη του, να αμφισβητείς την παντοδυναμία του, να αμφισβητείς τον Ιησούν Χριστόν που απέστειλε, να αμφισβητείς την αιώνια ζωή, την βασιλεία των ουρανών, την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι φοβερό. Αλλά όταν αμφισβητείς το Θεό, διστάζεις, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα. Ας μην νομίζει πάσο διστάζων ότι μπορεί να λάβει τίποτα από το Θεό. Και αν μάλιστα πειράζεις το Θεό, πιο μεγάλο κακό θα σου γίνει. Όχι ότι θα στο κάνει ο Θεός, αλλά εσύ φεύγεις από το δρόμο του Θεού. Και πού θα βρεθείς? Στο δρόμο της απώλειας. Φεύγεις από την προστασία του Θεού. Πού θα βρεθείς? Απροφύλακτος, ανυπεράσπιστος. Και εξηγεί τώρα πώς πειράζεται ο άνθρωπος, δηλαδή πώς ο διάβολος τον πειράζει. Πειράζεται έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Δηλαδή ο διάβολος ξέρει τις επιθυμίες σου. Εάν εγώ είμαι φιλάργυρος, ενώ δεν είμαι σάρκικος, πόρνος, δεν θα έρθει να με πειράξει με μια γυναίκα. Θα έρθει να με πειράξει με έναν τρόπο να κερδίσω λεφτά στο έτσι. Να καταχραστώ, να πάρω, είμαι φιλάρχυρος. Ξέρει ο διάβολος την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Πώς την ξέρει? Μας βλέπει. Μας παρακολουθεί. Μας μισεί. Θέλει να μας σκοτώσει. Ξέρει τι είναι αυτό που επιθυμεί η καρδιά μας. Η σάρκα μας. Το πνεύμα μας. Και πώς το είχα καταλάβει αυτό? Όταν πήγαινε να ψαρέψει κάποιος, έπαιρνε το κατάλληλο δόλωμα για, για τα συγκεκριμένα ψάρια. Δεν μπορείς να πάρεις ένα δολωματάκι το σοδάκι να πιάσεις ένα ψάρι τέτοιο. Δεν έχει νόημα με ένα αγκιστράκι το σοδά να πιάσεις ένα ψάρι τέτοιο. Θα το πάρει, θα το φάει, θα το σπάσει και θα φύγει. Για κάθε ψάρι υπάρχει το συγκεκριμένο δόλωμα και το συγκεκριμένο αγκίστρι. Και το συγκεκριμένο δόλωμα τι σημαίνει? Σημαίνει την επιθυμία, τι αρέσει το ψάρι. Τι τρώει το ψάρι. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Παίρνει ένα αγκίστρι, βάζει την επιθυμία, αυτό που επιθυμείς, και το βάζει μπροστά σου. Δεν ξέρω αν έχετε ψαρέψει ποτέ, θα το δείτε. Βάζεις το αγκίστρι, υπάρχουν ψάρια που περνάνε και φεύγουν. Υπάρχουν ψάρια όμως που τι κάνουν? Αρχίζουν και γυρίζουν γύρω-γύρω. Να δούνε τι είναι αυτό. Γύρω. Παρασύρονται από την επιθυμία τους. Δελεάζονται. Ανοίγουν το στόμα, το τρώνε. Όταν το φάνε πιάνονται. Και όταν πιαστούν δεν μπορούν να φύγουν. Τόσο εύκολο είναι. Τώρα κοιτάξτε τι ωραία που το κάνει ο διάβολος στον άνθρωπο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες του διαβόλου. Η επιθυμία, αφού συλλάβει, πώς συλλαμβάνει? Με τη σκέψη. Γυρίζει γύρω-γύρω το ψαράκι. Με τη σκέψη η επιθυμία συλλαμβάνει. Είναι όπως η γένα του παιδιού. Γίνεται η σύλληψη. Και από πού προέρχεται η σύλληψη? Από την επιθυμία. Αν δεν υπήρχε η επιθυμία ανδρός και γυναικός, δεν θα υπήρχε άνθρωπος τώρα. Δεν υπήρχε ανεγένες. Η επιθυμία οδηγεί στη σύλληψη. Παρασύρεται, δελεάζεται.
Και αφού παρασυρθεί και δελεαστεί και προχωρήσει, τότε η επιθυμία σύλληψης, η επιθυμία γεννά απόφασης. Αποφασίζω. Παρασύρομαι, δελεάζομαι. Επιθυμώ, συλλαμβάνω, γίνεται σύλληψης. Και αφού γίνει σύλληψης, δημιουργείται η γένα που είναι η απόφασης. Αποφασίζω να κάνω την αμαρτία. Ξεκίνησα από έναν δελεασμό, από ένα με παρέσυρε, με δελέασε, αρχίζω και το σκέφτομαι. Όταν το σκέφτομαι, εδώ γίνεται η σύλληψη ή εδώ. Όταν συλληφθεί, τότε μάλλον εδώ γίνεται η σύλληψη στην επιθυμία, και όταν συλληφθεί γίνεται εδώ η γένα στην εκτέλεση. Όχι, ναι, στην εκτέλεση. Συγγνώμη, στην απόφαση. Και όταν πάρω απόφαση, εκτελώ, και η εκτέλεση είναι ο θάνατος. Το ξαναδιαβάζω. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, δηλαδή γίνει σύλληψης, γεννά την αμαρτία, παίρνει απόφαση, η δε αμαρτία εκτελεστήσα, γεννά το θάνατο. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και η αμαρτία είναι αποτέλεσμα του πειρασμού. Επαναλαμβάνω ότι σε κάθε εποχή, αλλά και σε κάθε κατάσταση, ο διάβολος βρίσκει τους κατάλληλους πειρασμούς. Δεν κάνει ότι κουτουράδες, είναι πανούργος, παμπώνυρος. Παραδείγματος χάρη, τρεις είναι οι βασικές, και όχι μόνο, οι βασικοί πειρασμοί που στην εποχή μας ο διάβολος εργάζεται. Στην εκκλησία, στα παιδιά του Θεού. Για τον κόσμο τον έχει στα χέρια του, δεν έχει πρόβλημα. Για τα παιδιά του Θεού, για τους νέους, το πρώτο. Το πρώτο είναι να του δημιουργήσει πάθος. Για να γίνει εξάρτησης. Στο παιδί του Θεού τα ναρκωτικά δεν μπορεί να τα πετύχει. Στο παιδί του Θεού την πορνεία δεν μπορεί να την πετύχει, σαν πάθος. Αλλά ξέρετε τι έχει μεγάλη επιτυχία ο διάβολος σήμερα? Και έχει αρχίσει και μπαίνει στο τζόγο. Ξέρετε τι πάθος είναι ο τζόγος? Φοβερό πάθος. Ρωτήστε με εμένα που πριν πιστέψω έπαιζα χαρτιά. Ποτέ όμως δεν μου είχε γίνει πάθος και ευχαριστώ το Θεό. Έχω δει ανθρώπους που έχουν καταστραφεί η ψυχή τους, η οικογένειά τους, το σώμα τους. Και πώς μπαίνει τώρα ο τζόγος μέσα στην νεολαία? Με το ίντερνετ και με το καζίνο. Σε όποιο ίντερνετ και να μπείτε, μπαίνω και ξαφνικά βλέπω, παίξε να κερδίσεις. Είτε καζίνο, είτε πόκερ, είτε πόκα, όλα τα παιχνίδια ελεύθερα. Και ο χριστιανός δεν τον βλέπει και κανείς. Έχει και ένα δεκάρικο στην τσέπη. Λέει, και αν το χάσω τι έγινε? Παπ, το ποντάρι. Κερδίζει. Γλυκαίνεται. Ποντάρι. Χάνει. Δημιουργείται ελπίδα. Θα κερδίσω τελικά. Και άμα μάθεις το τζόγο μέσα από το ίντερνετ, αλλά αυτά που σας λέω δεν σας τα λέω γιατί μου κατέβηκαν από το κεφάλι. Γιατί τα έχω δει σε πιστά παιδιά, σε χριστιανούς, και πρέπει να καταδικάζουμε, αδελφοί, να αποκαλύπτουμε τις μεθοδίες του διαβόλου και να τον επιτιμήσουμε στο όνομα του Χριστού, για να μην έχει αποτελέσματα στα παιδιά μας. Τώρα, αν τόλμαγα, δεν τολμάω να ρωτήσω, πόσοι από εσάς έχετε τζογάρει στο ίντερνετ? Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι το έχετε κάνει. Μακάρι κανένας. Εγώ ομολογώ, σε αυτόν τον πειρασμό δεν έχω πέσει. Γιατί ήξερα. Όταν όμως μπει σε αυτόν τον πειρασμό του τζόγου από το ίντερνετ, που είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να ψάξεις. Όλοι όσοι μπαίνετε στο ίντερνετ, θα δείτε κάθε τόσο, μπαπ, και σας πετάγεται μια σελίδα. Παίξε να κερδίσεις. Τα λέω καλά? Τα λέω καλά, νομίζω. Όταν λοιπόν μάθεις τον τζόγο, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ποιο είναι το πιο κοντινό καζίνο? Μα είναι δυνατόν χριστιανοί να πηγαίνουν στο καζίνο? Είναι. Βεβαίως ντρέπομαι που το λέω. Αλλά επιμένω ότι πρέπει να το καταδικάζουμε αυτό. Είναι η δημιουργία των παθών.
που πρέπει να το καταδικάσουμε. Γιατί, και τι θα πει το καταδικάζουμε? Πρώτον, το βάμε στο Χριστό και λέμε: Κύριε, επιτίμησε το διάβολο στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Δεύτερον, ενημέρωσης. Γιατί όταν ακούς το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Και η δύναμη είναι ο Λόγος του Θεού, η δύναμη του Θεού, που σώζει τους πιστεύοντας. Αν καταφέρει και πάρει το νεαρό ή τη νεαρά, και επιμένω, μιλάω για, με συγκεκριμένα παραδείγματα, στο καζίνο, μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, τον έβαλε, την έβαλε στο ναό του ο διάβολος. Εκεί θα τα βρει όλα, θα τα δει όλα και εκεί θα πειραστεί από όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο ναρκισισμός, η φιλαυτία, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, η εκοσμίκευσης, αυτό που είπαμε, να φυλάτει αυτόν αμόλυτον από του κόσμου. Και είναι η μόδα. Αυτή η μόδα. Η μόδα για τα μαλλιά έτσι, η μόδα για το φουστάνι έτσι, η μόδα και καλά όλα αυτά. Τώρα ξέρετε που μπαίνει η μόδα. Μπαίνει στο να διαλύσει τη διαφορά του άντρα από τη γυναίκα. Με τη διαστροφή, να τη διαλύσει τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ο άντρας δεν έχει πολλά μαλλιά, η γυναίκα έχει. Η γυναίκα δεν έχει πολλές τρίχες, ο άντρας έχει. Τώρα αυτό να το κάνουμε ένα. Να το βγάλουμε. Και αρχίζουν οι αποτριχώσεις στους άντρες. Αυτό ξεκίνησε από τους γκέι, προχώρησε στους bodybuilder, που κάθονται όλη την ημέρα μπροστά στον καθρέφτη και βλέπουν να κάνουν έτσι, έτσι, έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αλλά βλέπετε ότι αν κάνουν έτσι, 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 οι τρίχες εμποδίζουν. Και να βγούνε και λίγο στην παραλία, να κάνουν και έτσι. Για να τους καμαρώσει. Αδερφοί, αυτά μιλάμε για αδερφούς. Βεβαίως είναι απαραίτητο οι νέοι να γυμνάζονται. Που το πάμε ότι δεν γυμναζόμαστε. Δύο λίγων γυμναστική είναι ωφέλιμος. Βεβαίως πρέπει. Και μάλιστα όλοι μας και οι μεγάλοι ακόμη πιο πολύ για λόγους υγείας. Αλλά όχι για λόγους ναρκισισμού. Και βλέπεις έναν άντρα που ο αντρισμός ήταν να έχει τρίχες, να είναι δυναμικός και είναι σαν μαδημένη γαλοπούλα. Σαν μαδημένη γαλοπούλα. Συγγνώμη κυρία μου. Λες, μα τι έγινε αυτός ο άνθρωπος, τι έπαθε, φωτιά έπιασε, τον καψαλίσανε. Τι έγινε, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι έτσι? Και καφιέται γι' αυτό και καμαρώνει γι' αυτό και γίνεται όμοιος με τη γυναίκα και η γυναίκα γίνεται όμοια με τον άντρα. Και η φοβερή αυτή διάκριση που ο Θεός είχε κάνει μεταξύ, γιατί έπλασε άνδρα και γυναίκα, χάνεται. Χάνεται. Στη νεολαία είχε κάνει την ομολογία του ένα παιδί, το άκουσα, που ήταν bodybuilder και έλεγε: Σας προκαλώ να μου πείτε έναν που κάνει bodybuilding και δεν χαλάει τόσες ώρες τον καθρέφτη μπροστά για να αυτοθαυμάζεται. Καταλαβαίνετε τι κάνει ο διάβολος. Και όλα ξεκινήσανε από την αθώα γυμναστική που είναι υποχρεωμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να γυμναζόμαστε. Ιδίως στην εποχή που ζούμε, που είναι καθιστική η ζωή, που είμαστε στις δουλειές μας οι περισσότεροι μπροστά σε ένα κομπιούτερ, δεν κουνιόμαστε και τα μάτια μας χαλάνε, η γυμναστική είναι απαραίτητη. Και να τρέχουμε και να ποδήλατο να κάνουμε και τζόκινγκ να κάνουμε και απ' όλα. Αλλά όχι για να αυτοπαρουσιαζόμαστε σαν τον ηθοποιό τον Τάδε και τον Δίνα που δεν έχει τρίχα στο σώμα του και καμαρώνει κιόλας. Αυτή είναι, αδερφοί, χτύπημα στην νοοτροπία. Στην νοοτροπία του άντρα και της γυναίκας. Να το γκρεμίσει αυτό ο διάβολος. Ο Θεός όμως έκανε άντρες και γυναίκες. Και μάλιστα έναν άντρα για μια γυναίκα. Το τρίτο που χτυπάει, επιμένω, την εκκλησία.
Γιατί τον κόσμο δεν μπορούμε, τι να πούμε τώρα για τον κόσμο. Ο κόσμος είναι κοίτε εν το πονηρό. Το τρίτο που διεπίστωσα από την εμπειρία μου που χτυπάει την Εκκλησία είναι η διάλυση της οικογένειας. Με το ωραίο αυτό τρόπο, ελευθερία. Άσε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Μην τα καταπιέζεις. Άσε τη γυναίκα σου να κάνει ό,τι θέλει. Τι είσαι, τύραννος. Ωραίες λέξεις. Άσε τον άντρα σου να κάνει ό,τι θέλει. Τι είσαι, μέγερα. Όχι αδερφοί. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε ό,τι πρέπει. Αλίμονό μας αν αποφασίσουμε καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Κάνουμε ό,τι πρέπει και πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι. Δεν υπάρχει η ελευθερία. Η ελευθερία και η πραγματική είναι αυτή που δίνει ο Χριστός. Μόνον όποιον ο Υιός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Μόνο. Εγώ δεν μπορώ να ελευθερώσω τη γυναίκα μου με να της πω κάνει ό,τι θέλεις. Αλλά αν βλέπω ότι κάνει πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό, θα διαμαρτυρηθώ εντόνως. Διαμαρτυρήθηκε ο Πέτρος. Σώθητε από τις γενεάς αυτής της διεστραμμένης. Ρε Άννα, τι είναι αυτά τώρα τα χρώματα που βάζεις στο μυαλό σου, στα μαλλιά σου. Για να το κάνει αυτό, κάτι βγαίνει από μέσα. Είναι εκδήλωση της αρρώστιας του εσωτερικού ανθρώπου, της ματαίας πίστης. Και δεν είναι μόνο τα μαλλιά. Και πολλές φορές μιλάμε μόνο για τις γυναίκες. Τώρα, αδελφοί, πρέπει να μιλήσουμε πιο πολύ για τα νέα παιδιά, για τους άντρες, για τους εαυτούς μας. Πιο πολύ. Γιατί καταντάμε να γινόμαστε τύρανοι στο σπίτι. Και έχουμε και τη δικαιολογία. Τι λέει ο λόγος του Θεού, η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Ακούς, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Όχι, αδελφέ, δεν λέει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα σε σένα. Σε σένα λέει να αγαπάς και να φροντίζεις και να περιθάλπτεις τη γυναίκα σου. Στη γυναίκα λέει να υποτάσσεσαι, παιδί μου, στον άντρα. Δεν θα εσύ διδάξεις, θα διδάξεις, δεν θα επιβάλλεις στη γυναίκα σου να κάνει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού σε αυτήν. Καθένας το δικό του φορτίο σηκώνει. Έπειτα, στο ίδιο πειρασμό, το φλερτ. Κάνω έτσι, δείχνω τα μπράτσα μου εδώ το τέτοιο και σηκώνω και λίγο τη φουστίτσα μου για να φανούν τα πόδια μου τα καλλίγραμμα. Κάνω και άντρες γυναίκες. Γιατί? Για να ελκύσουν τη σάρκα. Όχι να ελκύσουν τον εσωτερικό άνθρωπο, τον εξωτερικό άνθρωπο. Και γι' αυτό ποιο είναι το αποτέλεσμα? Διαζύγια. Όταν παντρεύεσαι με κίνητρο τις επιθυμίες της σαρκός, θα χωρίσεις, γιατί όποιος παίρνει τη σάρκα θερίζει φθορά. Πάει, δεν υπάρχει γάμος που να στηρίζεται χριστιανού, επαναλαμβάνω. Μην πάμε για τον κόσμο. Ο κόσμος κοίταινε το πονηρό. Δεν υπάρχει γάμος που στηρίζεται στη σάρκα και δεν έχει ταλαιπωρήσει τα παιδιά, εκτός και αν προλάβουν να μετανοήσουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να φυλαχτούμε από τους πειρασμούς, γιατί χάνονται άνθρωποι. Και να τα κηρύττουμε και να τα ομολογούμε όπου βρισκόμαστε. Δεν είναι αυστηρότης. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, αγιασμός. Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και όπως ο διάβολος πειράζει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, έτσι και ο Χριστός αγιάζει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα για να διατηρηθεί ολόκληρο σε αγιασμό, ολόκληρη υπόσταση του ανθρώπου εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό να θυμόμαστε. Για να διατηρηθούμε σε θρησκεία καθαρά και αμίαντο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είμαστε βραδείς στο να μιλάμε, βραδείς στην οργή, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Το θερμόμετρο της πίστης της ματέας.
και να μην αφήνουμε το μυαλό μας να απατά την καρδιά μας όταν μας κατακρίνει, δηλαδή μας ελέγχει ο Θεός, γνωρίζοντας ότι θα πέσουμε σε πειρασμούς. Θα πέσουμε, πάει, τέλειωσε. Και νέοι και νεότεροι και μεγαλύτεροι και γέροι και όλοι θα πέσουμε σε πειρασμό. Δε γλιτώνουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε δόκιμοι. Πάσαν λοιπόν χαράν νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας, ότι όταν έρθει ο πειρασμός και σου χτυπήσει την πόρτα στον τζόγο, στην επιθυμία να είσαι τόσο πολύ φιλελεύθερος και να αφήνεις τα παιδιά σου να κάνουν ό,τι θέλουν, σημειωτέων, οι παππούδες μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι ελαστικοί, γιατί δεν έχουν την ευθύνη και γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ο πατέρας και η μάνα που αγρυπνάει. Αν δεν υπάρχει, τότε πρέπει να αγρυπνούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά αυτό, η ευθύνη του παππού και της γιαγιάς είναι να τους μιλάει για τον Χριστό και να το κερδίζει την ψυχή του, την αγάπη του. Ο πατέρας όμως και η μάνα, λέει προς καιρό, αυτοί που μας εκπαιδεύουν είναι ο πατέρας μας και η μάνα μας. Και μετά έρχεται η παιδεία παρά Κυρίου. Και είναι προς ευλογία η παιδεία. Ο πατέρας δεν μπορεί να είναι φιλελεύθερος. Ας το παιδί, δεν πειράζει, να φάει ό,τι θέλει, θα αρρωστήσει. Το παιδί τι θέλει να φάει, κάθε μέρα σοκολάτα. Ο πατέρας θα του πει, φάει παιδί μου σοκολάτα, θα πάθει ζάχαρο, θα αρρωστήσει, θα χαλάσει το μυαλό του. Πατατάκια. Όχι ρε παιδί μου, δεν τρώει το παιδί σου πατατάκια, δεν μεγαλώνει με πατατάκια. Ψέματα. Όχι ρε παιδί μου, δεν το αφήσει να λέει ψέματα. Στο κομπιούτερ, παιχνίδια. Ελευθερία, στο παιδί τώρα στο κομπιούτερ να δει και καμιά τσοντούλα, μικρή είναι, να δει και να παίξει και κανένα παιχνιδάκι, να κάνει και να... στο παιδί είναι. Πώς θα μάθει να μεγαλώσει? Στο παιδί να πάει να γυρίσει και καμιά κοπέλα και να γίνει άντρας. Αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι τραγικά. Ο χριστιανός έχει απόλυτο έλεγχο των παιδιών του. Όχι με αυστηρότητα και με ξύλο, όχι, με αγάπη, αλλά και με τη φροντίδα που απαιτεί ο Θεός. Δηλαδή, όπως μας συμπεριφέρεται ο Χριστός, θα συμπεριφερόμαστε στη γυναίκα μας, και όπως μας συμπεριφέρεται ο πατέρας μας, θα συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας. Έχουμε παραδείγματα. Παραδείγματα όμορφα για να κάνουμε παιδιά καλά. Γι' αυτό και στην αρχή είπα, κατά τύχη βέβαια, παρά Θεού είναι όλα, ότι να προσευχόμαστε να μας κάνει καλούς γονείς ο Θεός. Πολύ σημαντικό. Να μας δώσει φώτιση, έμπνευση, οδηγία, κατεύθυνση, για να κερδίσουμε τα παιδιά μας, όχι να τα χάσουμε. Για τη δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή πρέπει να έχει έργον τέλειον, γιατί αν δεν έχει υπομονή έργον τέλειον, τότε δεν θα είσαστε ούτε τέλειοι ούτε ολόκληροι, αλλά θα είσαστε κατά πάντα ελλιπείς. Ζούμε σε ένα πόλεμο, αδερφοί. Σε ένα πόλεμο που απέναντί μας είναι ο πειράζων, ο οποίος αγωνίζεται να πάρει την ψυχή μας, να κερδίσει την ψυχή μας, την ψυχή της γυναίκας μας, του άντρα σας και των παιδιών μας. Και εμείς αγωνιζόμαστε να αντισταθούμε στο διάβολο για να φύγει. Και δεν θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αγνοείτε τις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί όταν θα χάσετε τα παιδιά σας, τότε θα είναι αργά. Όταν κάνετε λάθη και χάνετε τα παιδιά σας, τότε είναι αργά. Για τον άνθρωπο, για τον Θεό ποτέ δεν είναι αργά. Τότε μόνο προσευχή. Και ο Θεός θα ακούσει την προσευχή σας όταν γίνετε μέσα στο θέλημά Του. Όταν ζητάτε κατά το θέλημά Του, θα ακούει την προσευχή σας και θα απαντάει στις προσευχές σας. Αλλά σαν γονείς χάσατε το παιχνίδι. Σαν αδελφοί χάσαμε το παιχνίδι. Σαν πρεσβύτεροι χάσαμε το παιχνίδι. Μη χάσουμε, αδελφοί μου. Να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε ψυχές. Να κερδίσουμε καρπό
να κερδίσουμε τα αδέλφια μας, να κερδίσουμε τα παιδιά μας, να κερδίσουμε τα εγγόνια μας και να κερδίσουμε και όλους όσους ο Χριστός φέρνει μέσα στην Εκκλησία Του. Αμήν, αδερφοί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να έχουμε και να περπατάμε στις αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως. Δεν είναι εύκολο να κυβερνάμε για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό μας, αλλά πολύ περισσότερο για τους άλλους, να κυβερνάμε τους πειρασμούς του διαβόλου. Δεν μπορούμε να επιτιθέμεθα να τον νικήσουμε, δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να αντιστεκόμαστε. Και αυτό μας λέει ο Θεός, να αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις του διαβόλου. Έλα μωρέ, πολύ αυστηρή είναι αυτή εκεί πέρα, άκουε που αγορεύεται να παίξουμε και λίγο χαρτάκι, να πάμε και μια μέρα στο καζίνο, όλο μέσα στην εκκλησία θα είμαστε. Όχι, αντιστεκόμαστε. Να καπνίσουμε και κανένα τσιγαράκι. Κακό είναι να καπνίσουμε. Άκουσα έναν ποιμένα. Λέει να καπνίζεις, λέει, και ένα δυο τσιγάρα, λέει, δεν είναι αμαρτία. Και ξανά είπα πάλι, είπα γιο πίσω μου σατανά. Δεν θα μου πεις εσύ τι είναι αμαρτία, ο λόγος του Θεού θα μου πει τι είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι τώρα να βγάλουμε τις τρίχες από πάνω μας, να μην είμαστε σαν τις μαϊμούδες. Αυτά τώρα είναι πράγματα που έχουν λεχθεί. Ξανά είπα γιο πίσω μου σατανά. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι, για τις γυναίκες βέβαια είναι άλλο. Έπειτα λέει πλαστικές εγχειρήσεις επιτρέπεται. Αν είναι να διορθώσουμε κάποια ατέλεια, αν μου φύγει το δόντι θα βάλω ένα ψεύτικο. Ατέλεια, τις ατέλειες τις διορθώνουμε. Και οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά ανδρός. Γι' αυτό πρέπει να ξυρίζουν τα πόδια τους. Πρέπει να είναι χαρακτηριστικά ανδρός. Αλλά και οι άντρες δεν πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά γυναικός. Να γίνονται άτριχοι. Ο Θεός να μας φυλάει. Και η οικογένεια δεν είναι μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Πατέρας έχει ευθύνη, είναι ποιμένας μέσα στην εκκλησία. Και οι άλλοι είναι τα πρόβατα της βοσκής του που τα επισκέφθηκε ο Θεός, τα λιγοστά προβατάκια. Αλλά και μέσα στην εκκλησία, πρεσβύτεροι, διάκονοι, θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Οι παλιοί αδελφοί, και όταν λέω παλιοί εννοώ οι παλαιότεροι. Εσύ έχεις ένα χρόνο, ο άλλος όχι όμως ένα μήνα. Και πρέπει να είσαι τύπος για αυτόν που έχει ένα μήνα. Δεν μπορείς να καπνίζεις και να του πεις μην καπνίζεις, λέω, και μάλιστα στα κρυφά. Άμα έχεις την αδυναμία αυτή, ομολόγησε ότι καπνίζω, αδερφέ μου, συγχώρεσέ με Θεέ μου, δεν παίρνω κοινωνία, θα με ελευθερώσει ο Θεός. Άλλο αυτό. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί, αλλά δεν θα είσαι υποκριτής και δεν θα διδάσκεις κιόλας το κοσμικό φρόνημα, τις κοσμικές επιθυμίες. Γιατί η χάρη του Θεού η σωτήριος που φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, τι κάνει, μας διδάσκει. Και ποια είναι η χάρη του Θεού που εφανερώθηκε σωτήριος, ο Χριστός, και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, την έλλειψη του φόβου του Κυρίου και τις κοσμικές επιθυμίες. Όχι να τις, όπως είπα προηγούμενα, με την καρδιά μας, να πατάμε την καρδιά μας. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ο κόσμος δεν χάθηκε, η ψυχή σου θα χαθεί. Να μην απατάμε την καρδιά μας. Μην αφήνουμε τον κόσμο να μας πειράζει. Δεν μοιάζουμε στον κόσμο. Μη συμμορφώνεστε με τον κόσμο. Μη συσχηματίζετε με τον κόσμο. Αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, με τη σκέψη. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Μην απατήσει η σκέψη σου στην καρδιά σου και πει το θέλει ο Θεός, δεν πειράζει. Κακό είναι τώρα. Κακό είναι να βγάλω εγώ λίγο τις τρίχες από τα φρύδια μου να τα κάνω πιο ωραία. Βέβαια είναι κακό. Βέβαια είναι κακό. Κακό είναι να κάνω και μια εγχείρηση έτσι, να κάνω πιο σαρκώδη χίλια. Άντε ρε από εδώ. Άσε μας ήσυχους τώρα. Αδερφοί αγαπητοί, να αντιστεκόμαστε. Να αντιστεκόμαστε σε κάθε πειρασμό. Για να σώσουμε την ψυχή μας. Να σώσουμε και τους ακούοντές μας. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι φανερά η προκοπή σε όλους τους ανθρώπους.
Προσέξτε, για τα μάτια και τα φρύδια δεν είπα για τις γυναίκες, για το εγώ, για μένα είπα. Για τον άντρα είπα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο είναι η γυναίκα, αλλού πειράζεται η γυναίκα, αλλού πειράζεται ο άντρας. Ο Θεός να μας φυλάει, πήρα πολλή ώρα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αισθάνομαι ένα βάρος μέσα μου. Και το εξομολογούμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Βλέπω νέα παιδιά, όχι από την εκκλησία μας, από άλλες εκκλησίες να χάνονται. Να χάνονται με το να λένε, δεν πειράζει να φορέσουμε σορτσάκι τώρα τα κοριτσάκια. Δεν πειράζει. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε? Πώς δεν πειράζει? Ποιον προκαλείς? Σε ποιον δείχνεις τα καλλίγραμμα μπούτια σου, πόδια σου, συγγνώμη? Σε ποιον τα δείχνεις? Τι είναι αυτό το δεν πειράζει? Ο Θεός να μας φυλάει. Και αυτά που σας είπα δεν σας τα είπα επειδή τα σκέφτηκα, αλλά επειδή τα άκουσα. Με πήρε μια μητέρα τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, τι θα κάνουμε, τα παιδιά, τα δυο μου παιδιά, λέει, συζητάνε για το αν θα πρέπει να κάνουν χαλάουα ή όχι. Εσύ τι λες? Τα χάσα. Παιδιά βαφτισμένα με Πνεύμα Άγιο, μεγαλυμένα μες στην εκκλησία. Κύριε των δυνάμεων, λέω, μπαίνει η άλλη νοοτροπία, η διαφορετική νοοτροπία. Και πρέπει να μείνουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, να μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Μην αφήνουμε να πειραζόμαστε. Μην αφήνουμε να μας πειράζει ο διάβολος και να εξαπατούμε τις καρδιές μας. Ελπίζω όλοι να συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά εγώ έχω υποχρέωση, έστω και αν κάποιοι δεν συμφωνούν, έχω υποχρέωση ενώπιον του Θεού να τα λέω. Γιατί θα μου πει ο Κύριος, γιατί δεν τα πες? Και ξέρετε πού θα έρθει το χτύπημα αν δεν τα πω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου? Και δεν θέλω, αδερφοί. Δεν θέλω. Ούτε στα παιδιά σας, ούτε στα εγγόνια σας, ούτε στα παιδιά μου, ούτε στα εγγόνια μου, ούτε στις αδερφές μου, ούτε στους αδερφούς μου. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Νικητές, αδερφοί. Αντιστεκόμενοι στο διάβολο και πλησιάζονται στο Θεό. Εύχομαι ο Θεός να τα βάλει στην καρδιά μας αυτά και να πάρουμε σοβαρές και στερεές αποφάσεις. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε.